μνημονιακές. Και οι δύο σε αυτά θα δηλαδή, απαντήσουν. Δηλαδή, Κουκουέ και Ανταρσία μόνο. Κύριε Στρατούλη, όχι. Τον ανοίγω την πεντάλια. Να ξεκινήσετε για να κλείσουμε τον κύριο Τρόπλα. Έχουμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε μια αριστερή αντιμνημονιακή προοδευτική κυβέρνηση. Έχουμε διευκρινίσει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε μια αριστερο-δεξιά ή αριστερο-κέντρο-δεξιά. Θα σας πω. Και εμείς προτεραιότητα δίνουμε στις δυνάμεις της αριστεράς, τις οποίες αναφέρατε πριν. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε και με δυνάμεις, οι οποίες προέρχονται και από το σοσιαλιστικό χώρο, αρκεί έγκαιρα να έχουν διαφοροποιηθεί από τα μνημόνια και να μην ευθύνονται, για την ψήφιση και την εφαρμογή των μνημονίων και να κινούνται προς αριστερά. Το πρόγραμμά μας θα είναι η βάση. Είναι οι δημάρχοι αυτά τα κόμματα. Ο καθένας, αν είναι ή δεν είναι, θα το αποδείξει με την πολιτική του. Διότι η Δημάρ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση, τη μνημονιακή, με τα δύο κόμματα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Επειδή είπε η κυρία Γιαννακάκη να δούμε με ποιον ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστούμε, δεν είναι σωστό να το λέει, γιατί και σοβαρό τέλεχο είναι και δραστηρία βουλευτήνα τη Δημάρ. Ακούστε, δεν είναι σωστό. Όχι, λέει με ποιον ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει τούτο ή το άλλο. Δεν είναι σωστό να το λέει, γιατί και στη Δημάρ υπάρχουν απόψεις. Σήμερα μαζεύονται οι 80 που είναι με του 58. Άρα, όταν, εγώ όμω όταν λέω Δημάρ, δεν εννοώ αυτού που είναι με του 58. Εννοώ την απόφαση. Του συνεδρίου καλονικού. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κρίνεται, θέλει να κρίνεται με βάση τις συλλογικές του, αποφάσεις και το πρόγραμμά του. Και το πρόγραμμα και απαντώ τώρα στην κυρία Γιαννακάκη. Με σαφήνεια, γιατί ρωτήθηκα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακυρώσει τα μνημόνια και θα τα αντικαταστήσει και θα τα με απόφαση της Ελληνικής Βουλής, όπως με απόφαση της Ελληνικής Βουλής είχαν ψηφιστεί. Εγώ δεν είμαι ούτε μονομερός, ούτε διμερός, ούτε πολυμερός. Τα μνημόνια... Να μας πει, επειδή το γνωρίζει και ο κύριος Αλαβάνος έχει τοποθετηθεί, ο Αλέκος Αλαβάνος... Γιατί με ρωτάτε για τον κύριο Αλαβάνο? Τον κύριο Αλαβάνο ρωτήστε τον, είναι σε άλλο πολιτικό οργανισμό. Γιατί ρωτάτε τον ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Αλαβάνο? Τότε να σας ρωτήσω και εσάς για τον κύριο Βενιζέλο. Δεν έχω θέσει το ερώτημά μου. Κύριε, όχι, δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Αλλήμον, αλλά λέω. Και οι τρεις τέσσερις σε άλλο πόλο. Θα μ' αφήσετε να το πω αυτό που θέλω. Τσακώνομαι πόσο μάλλον με την κυρία Γιαννακάκη, με την κυρία Γιαννακάκη που είπα και συγκροτημένο τέλεχο είναι και δραστηρία βουλευτήνα. Δεν μαλώνουμε. Απλά να διευκρινίσω. Ακύρωση των μνημονίων και αντικατάστασή του. Γιατί με ρώτησε η κυρία Γιαννακάκη και καθίστε τώρα, εγώ μιλάω, δεν σας διέκοψα. Ακύρωση των μνημονίων και αντικατάστασή τους από ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Με κύρια κατεύθυνση, τη χρηματοδότηση και τη στήριξη μεγάλων επενδύσεων, δημόσιων και κοινωνικών κατά κύριο λόγο, αλλά και ιδιωτικών. Και ιδιωτικών, θα το πω τώρα. Και ιδιωτικών, εφόσον δημιουργούν θέσεις εργασίας, σέβονται εργασιακές σχέσεις και περιβάλλον. Από εκεί και πέρα για τα λεφτά είπαμε, ότι εμείς θα αγωνιστούμε για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους, ώστε από τόκους και χρεολύσια, είναι πολύ συγκεκριμένα τα λεφτά που δίνουμε, είναι 44 με 50 δις που δίνουμε κάθε χρόνο για τόκους και χρεολύσια. Άρα ανακούφιση από εκεί για να βρεθούν χρήματα για τις επενδύσεις. Έχουμε πει ότι οι τράπεζες, για τις οποίες έδωσε ο ελληνικός λαός 230 δισεκατομμύρια ευρώ, είτε ρευστό είτε εγγυήσεις, ουσιαστικά ανήκουν στο λαό και στο δημόσιο. Άρα με τράπεζες που θα ελέγχει το δημόσιο θα στηριχτούν οι επενδύσεις και όχι τα Golden Boy και τα θαλασσοδάνια που έδινε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και σίγουρα και οι συστημικές τράπεζες, είτε σε επιχειρηματίες, είτε σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είτε στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 120 εκατομμύρια ο καθένας από τα δάνεια που είχαν πάρει μέσω αγροτικής και τα χρωστάνε τώρα στην Ελλάδα. Με όλους αυτούς τους τρόπους θα βρεθούν χρήματα που κανείς δεν λέει ότι περισσεύουν ή ότι υπάρχουν ή ότι είναι παντού για να γίνει αυτό το πρόγραμμα της χώρας.